Πάμε να συναντήσουμε τον Οδυσσέα, διότι για ένα περίεργο λόγο αντελήφθη ότι η Οδύσσια έχει εμφανίσει την τριμέρεια της ψυχής, την οποία μας παρουσίασε ο Πλάτων σε όλη του τη φιλοσοφία. Αυτή η τριμέρεια της ψυχής που εμφανίζεται στην Οδύσσια, θα πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε λίγο με το όνομα του Οδυσσέα. Λοιπόν, το επικό πείμα του Ομήρου, το πραγματευόμενο της περιπλανήσεις του Οδυσσέα, εμφανίζεται μέσα από το ίδιο του το όνομα. Τι θα πει Οδύσσια και τι θα πει Οδυσσέας. Οδυσσέας και Οδύσσια προέρχονται από το ρήμα «οδύσσομαι». Και «οδύσσομαι» σημαίνει «είμαι οργισμένος». Πριν ξεκινήσουμε, άρα αυτή εδώ η οργή ανήκει κάπου όπου θα πρέπει να προσδιοριστεί όσον αφορά με το θέμα της ψυχής, για να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είμαστε νήπια, και τώρα θα αρχίσουμε να τοποθετούμε την τριμέρεια της ψυχής με ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, το οποίο θα μας βοηθήσει να θυμόμαστε ποια είναι και πώς θα έπρεπε να είναι η ίδια η λειτουργία της ψυχής. Και αυτό δεν το βλέπουμε στον Πλάτωνα, αυτό το βλέπουμε στην Οδύσσια του Ομήρου. Κάποιους αιώνες πρώτερων. Όταν λοιπόν εγώ είδα ότι αυτό το οδύσσομαι είναι αυτή η εσωτερική οργή, η οποία διαπνέει φυσικά ολόκληρη την Οδύσσια και τις 24 ραψοδίες, και θα έπρεπε να δούμε γιατί οδύσσεται, που θα το δούμε, διότι φυσικά οδύσσεται από τη στιγμή που γεννήθηκε, διότι ο Αυτόλικος όταν πήγε στην ονοματοθεσία που θέλησαν να δώσουν σε αυτό εδώ το μωρό και τους είπε θα τον βγάλει το Οδυσσέα, γιατί ο Αυτόλικος είναι ο Αυτόφωτος και είναι γιος του Διός. Άρα περνάει αυτή η ενέργεια του Διός στον Αυτόλικο. Λύκος με ύψιλον σημαίνει φως. Συνεπώς ο Αυτόλικος μεταφέρει το φως του Διός στον Οδυσσέα, ο οποίος είναι οργισμένος. Διότι αυτός ο Αυτόλικος πέρασε μεγάλες περιπέτειες μέχρι ότου αντιληφθεί το φως, το οποίο μεταλαμπαδεύει μέσω της οργής στον Οδυσσέα. Θα το δούμε μετά πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Μπορούμε να δούμε τώρα την διαφάνεια αριθμός 2. Θα κάνετε λίγη υπομονή τώρα, γιατί την πρώτη μας φορά δεν είναι εύκολα όλα. Είναι κάπως δύσκολα. Ωραία. Λοιπόν. Άνδρα μη ένεπε μουσα πολύτροπον, ως μάλα πολλά πλάχθη επί τρεις ιερών πτωλίεθρων έπερσεν. Πολλών ανθρώπων είδεν άστεα και νόων έγνω. Πολλά δογεν πόντο πάθεν άλυγεα ον καταθυμών, αρνήμενος ίντε ψυχήν και νόστον εταίρων. Αλ ούδος ετάρους ερίσατο, ιέμεν όσπερ. Αυτόν γάρ σφετέησι να τα σταλίησιν όλον το νύπη. Ή καταβούς υπερίωνος η ελίο ίσθιον. Αυτάρ οτίσιν αφίλετο νόστιμον ήμαρ. Τον αμόθεν γεθεά, θύγατερ Διός, υπέ και ημίν. Αυτοί οι πρώτοι 10 στίχοι που τους βλέπουμε στα αρχαία, θα περάσουμε αμέσως μετά στην ερμηνεία,
θα ήθελα να υποδείξω κάτι που είναι περίεργο. Παρατηρούμε εδώ, και δεν το έχω σημειώσει πάνω στη διαφάνεια και δυστυχώς δεν μπορώ να το σημειώσω ούτε εδώ, πρέπει να δούμε ότι το θέμα για το οποίο εμείς πρόκειται να ασχοληθούμε είναι εδώ πέρα πάνω. Αλλά δεν είναι σε κάποιο σημείο, είναι κάπου συγκεκριμένα. Δηλαδή, εκεί που βρίσκεται, εξ αρχής ο Όμηρος ήξερε γιατί το έβαλε εκεί. Η λέξη η οποία μας ενδιαφέρει είναι η ψυχή. Την βλέπετε? Υπάρχουν. Και κανονικά έπρεπε να το είχα ήδη βάλει σε ένα κόκκινο κύκλο για να βγει αμέσως η ψυχή προς τα έξω και να μπορέσει να πει είμαι εδώ. Η στίχη είναι 10 μόνο. Είναι στον 5ο στίχο, προηγούνται 37 λέξεις και έπονται άλλες 37. 36, η ψυχή είναι 37 και οι υπόλοιπες είναι πάλι 37. Δηλαδή, το έβαλε ακριβώς εκείνο το σημείο που γίνεται η στροφή. Αλλάζει η ατμόσφαιρα. Είναι φοβερό να βλέπεις τέτοιες λεπτομέρειες, οι οποίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, γιατί επαληθεύονται μέσω των αριθμών. Μετά θα δούμε τι σημαίνει ψυχή. Αλλά τώρα, σε αυτή τη φάση που βλέπουμε περί τίνος πρόκειται γενικά, αυτό έπρεπε να το ξεχωρίσω και να το πω ξεχωριστά, όπως πρέπει να πω και κάτι άλλο. Στον τελευταίο στίχο που έχουμε, τον αμόθεν γεθεά θίγατερ Διός, είπε και ημίν. Αυτό το αμόθεν θα το βρείτε στα λεξικά και υπάρχει μονάχα σε αυτό εδώ το κείμενο του Ομήρου και σε ένα κείμενο των νόμων του Πλάτωνος. Τι σημαίνει αμόθεν? Αμόθεν σημαίνει κατά τύχη. Όπως σε παίρνει ο λόγος, μπορείς να πεις ό,τι θες, δεν μας ενδιαφέρει η χρονολογική συνοχή των γεγονότων. Αυτό σημαίνει το αμόθεν, αλλά δεν υπάρχει αλλού. Αυτό είναι το περίεργο. Και αυτό συμβαίνει μέσα στην Οδύσσεια. Τα επεισόδια κατά τύχη βγαίνουν όπως βγούνε. Δεν έχουν συνοχή ούτε τόπου, ούτε χρόνου, ούτε των γεγονότων μέσα στα οποία αυτά έγιναν. Δεν ξέρω αν έγιναν αντιληπτοί, είναι βασικό. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πάμε στην ερμηνεία, στην διαφάνεια αριθμός 3, για να δούμε πια και την ερμηνεία. Όπως είναι γραμμένη, και εγώ παραμένω στην ερμηνεία του Δούκα, ο οποίος έχει κάνει στίχους κανονικούς, δεν είναι μια ερμηνεία κανονική όπως είναι του Παπύρου ή άλλων κειμένων, άλλων συγγραφέων. Κράτησα διότι έτσι δεν αλλάζουν οι γραμμές. Θα το δείτε μετά γιατί το λέω αυτό. Τον άνδρα υπέμουμούσα των πολύστροφων, που πάρα πολύ επλήγει αφού της Τρίας την ιερή πόλη εξεπόρτισε. Και πολλών ανθρώπων είδεν άστεα και νουν εγνώρισε. Και πολλά αυτός τον πόντο έπαθεν άλγοι στο θυμικό του, για να σώσει την ψυχή του και τον νόστο των εταίρων. Αλλά ούτε και έτσι τους εταίρους έσωσε κι ας ήθελε. Γιατί εκείνοι από τις δικές τους ατασταλίες απολέστησαν οι νήπιοι, οι οποίοι τα βόδια του υπερίωνος ηλίου κατέφαγαν. Και εκείνος τους πήρε την ημέρα του νόστου. Γι' αυτό αμόθεν, θεά, θυγατέρα Διός, είπε και σε μας. Αυτή είναι η ερμηνεία μας. Τώρα, για να καταλάβουμε γιατί εγώ διάλεξα αυτό το κείμενο την ώρα που θα μιλήσω για την ψυχή, και την ανάλυση όλη θα την κάνω μέσω του Πλάτωνος, πρέπει να γίνει πολύ σαφές για να γνωρίζουμε ότι ο Πλάτων παρέλαβε αυτήν την κληρονομιά μέσα από τους 10 αυτούς στίχους του Ομήρου. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να βάλουμε την διαφάνεια αριθμός 4. Την βλέπετε πώς είναι? Βλέπετε τους διαχωρισμούς? Έχει τεράστια σημασία αυτό το πράγμα.
Εάν δεν γίνουν οι διαχωρισμοί, δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις, αν ξέρεις φυσικά την πλατωνική φιλοσοφία περί ψυχής. Αν δεν την ξέρεις, πάλι δεν σου λέει τίποτα. Αλλά εδώ το θέμα είναι να έχουμε πρώτα το παράδειγμα, γιατί αυτό είναι το παράδειγμα που προηγήθηκε του Πλάτωνος. Και αφού υπάρχει αυτό το παράδειγμα, δεν αποκλείεται ο ίδιος ο Πλάτων να πήρε αυτή τη σύνθεση και από εκεί και πέρα και μέσα από την ίδια τη γλώσσα καθοδηγήθηκε για να αναπτύξει τις ιδέες του, οι οποίες ήταν πραγματικά διεξοδικότατες στο να μας βοηθήσει πώς ψυχολογικά εμείς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες της ζωής. Η φιλοσοφία είναι πράξη. Αν η φιλοσοφία δεν είναι πράξη, να λείπει. Καλύτερα να πάρουμε τις εμπειρίες, να τις πληρώσουμε τις μετρητής και να μάθουμε. Αλλά, εάν έχουμε τη γνώση αυτή, τη λαμβάνουμε υπόψη κάθε φορά και μπορούμε να αντιστοιχίσουμε με αναλογία την εμπειρία που παίρνουμε και να την τοποθετήσουμε ανάλογα στη φιλοσοφία και κάνουμε και το αντίστροφο από τη φιλοσοφία στην πράξη, τότε πραγματικά κάναμε ένα βήμα παραπέρα. Εδώ, αυτά που θα πούμε σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με τη θέωση. Είμαστε, όπως είπα προηγουμένως, είμαστε στον υπηαγωγείο και οι ερμηνείες που θα δίνω θα είναι πάντα απλές. Και αν δεν είναι απλές, θα μου λέτε, μάλλον θα μου πείτε στο τέλος πια, που υπάρχουν τα κενά, γιατί έχω αφήσει την τελευταία ομιλία που θα κάνουμε από τις 4 ελεύθερη για να αναπτύξω μετά ολοκληρωτικά κάποιες απορίες που θα πρέπει να λυθούν, γιατί ενδεχομένως ή δεν πρόλαβα ή δεν τις πρόσεξα ή δύο πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ τι. Βλέπουμε εδώ ότι το χώρισμα αυτό εδώ γίνεται 3-4. Το δεύτερο χώρισμα γίνεται 6-7 και το τέταρτο χώρισμα, το τρίτο χώρισμα 9-10. 9-10. Αυτό εδώ μπορούμε, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να το αναπτύξουμε και αστρονομικά, γιατί αναπτύσσεται και αστρονομικά. Αλλά ας κάνουμε πρώτα τα βασικά και μετά θα δούμε πώς θα πάμε. Αμόθεμγε. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι τον άνδρα υπεμπομπούσα, τον πολύτροπο. Εδώ είναι σαν να υπάρχει μια καμπάνα και χτυπάει. Σου λέει πολύτροπος, δηλαδή πολύστροφος. Άρα εδώ λειτουργεί ο νους, που πάρα πολύ επλήγει αφού τη στρία στην ιερή πόλη εξεπόρθησε. Άρα είχε πάρα πολύ μυαλό για να μπορέσει να εκπορθήσει αυτός, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα κυριευόταν ποτέ η ιερή πόλη της Τρίας. Και πολλών ανθρώπων είδε άστεα και νουλ εγνώρισε. Εδώ υπάρχει ένας τονισμός πάρα πολύ έντονος. Δεν κατονομάζεται το όνομα του Οδυσσέα καθόλου. Μονάχα μου λέει, πρόσεξε, εδώ μιλάμε για τον νου, τον πολύστροφο, ο οποίος έφτασε στο σημείο να εκπορθήσει την Τρία. Τεράστια σημασία. Και προχωράμε. Πάμε στη δεύτερη ενότητα. Άρα εδώ, πού βρισκόμαστε. Εδώ, σύμφωνα με την τριμέρεια της ψυχής του Πλάτωνα, αντιλαμβανόμεθα ότι εδώ είναι το λογιστικό μέρος της ψυχής. Βλέπω ότι αρκετοί το γνωρίζετε και το δέχεστε. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος. Και πολλά αυτός στον πόντον έπαθε άλγη στο θυμικό του, για να σώσει την ψυχή του και τον νόστο των εταίρων. Αλλά ουδέ έτσι τους εταίρους έσωσε και σύθελε. Εδώ τώρα τι παρατηρούμε. Εδώ μας δίνει την ίδια τη λέξη στο θυμικό του που είναι και στα αρχαία και εδώ είναι το θυμοειδές. Ποιο είναι το θυμοειδές? Το συναισθηματικό κομμάτι της ψυχής. Και πράγματι, εδώ πονάει. Αυτός θέλει να σώσει την ψυχή του που είναι μες στο κέντρο. Είναι μες στο κέντρο των τριών αυτών μερών της ψυχής. Και σου λέει πονάει η ψυχή του. Αυτό που μας ενδιαφέρει δηλαδή είναι να καταλάβουμε γιατί
Για ποιο λόγο η ψυχή μας πονάει. Εάν αυτό το αντιληφθούμε, τότε θα πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι που πονάει η ψυχή, να έχουμε υπόψη μας ότι δεν μπορούμε να τη σώσουμε ούτε τη δική μας την ψυχή, ούτε και των συντρόφων μας. Δεν γίνεται. Μετά θα δούμε τους λόγους. Και προχωρούμε τώρα στο τρίτο μέρος. Γιατί εκείνοι από τις δικές τους ατασταλίες απολέσθησαν. Εκείνοι από τις δικές τους ατασταλίες απολέσθησαν. Οι νύπιοι δεν είχαν μεγαλώσει. Δεν μπορούσαν. Οι οποίοι τα βόδια του υπερίωνας ηλίου κατέφαγαν. Και εκείνος τους πήρε την ημέρα του νους του. Ποια είναι η λέξη εδώ πέρα η οποία μας χτυπάει πολύ. Και τον είπε και το κατέφαγαν, γιατί το κατέφαγαν εδώ είναι το επιθυμητικό σε όλο του το μεγαλείο. Έτσι. Και αν πάμε και στα Χρυσά Έπι βλέπουμε ότι από τις εντολές του Πυθαγόρα μας λέει γαστρός μεν πρότιστα και ύπνου, γαστρός μεν πρότιστα, να το θυμάστε. Αυτό είναι εδώ. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να καθυποτάξουμε στην ψυχή μας είναι το θέμα της τροφής. Αλλά η τροφή εδώ πέρα δεν εννοεί την τροφή την κανονική που πρέπει να τη φάμε. Εννοεί την πνευματική τροφή. Και αυτό από πού βγαίνει. Βγαίνει από το γεγονός ότι αυτοί κατέφαγαν τα βόδια του υπερίωνος ηλίου. Ποιος είναι αυτός ο υπερίωνος ηλίος. Καταρχάς είναι Τιτάνας. Σύζυγός του ήταν η Θεία. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται υπεράνω του φωτός, μέσα στο θείον, και αυτός έχει δύο θυγατέρες. Την Φαέθουσα και τη Λαμπετή. Αυτές οι δύο θυγατέρες στην Ισοθρηνακία, ακούτε τη λέξη, Θρηνακία, η Θρηνακία είναι η Σικελία, γιατί είναι το νησί που έχει τρία άκρα. Τρία ακία άκος ακροτήριων. Γι' αυτό το λόγο. Εκεί πέρα υπήρχαν τα ιερά βόδια του υπερίωνος ηλίου, τα οποία τα επόπτευαν η Λαμπετή και η Φαέθουσα. Λαμπετή ήταν η λαμπερή βέβαια και η Φαέθουσα αυτή που έβγαζε το πολύ φως. Συνεπώς, εφόσον εδώ πρόκειται περί φωτός, τα βόδια αυτά και τα πίμνια που σε αυτό το έφορο νησί που ήταν πάρα πολύ ωραίο, η Σικελή είναι πολύ ωραίο νησί, δεν πρόκειται πλέον για βόδια και για πίμνια, πρόκειται για την καθολική γνώση. Αυτή είναι εδώ, δεν μπορείς να την κατασπαράξεις. Δεν γίνεται. Χρειάζεται μία ομαλή, προοδευτική και εις βάθος μελέτη. Και χωρίς την εις βάθος μελέτη των ενιών, δεν θα καταλάβεις ποτέ τα βόδια. Διότι τα βόδια ήταν τα ιερά ζώα του Απόλλωνος. Είχαμε τις εκατόμπες που γινόντουσαν πάντοτε μες τον Ιούλιο και γινόταν η σφαγή 100 βοδιών κάθε φορά, των πιο εκλεκτών προς τιμή του ηλίου. Αλλά τώρα παρεκκλίνω, πρέπει να γυρίσω πίσω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τώρα, είδαμε εδώ το επιθυμητικό, δηλαδή, έχουμε το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Κατά τα άλλα προχωράμε. Θέλω να επανέλθω στο όνομα του Οδυσσέα γιατί συμβαίνει κάτι το πολύ περίεργο. Ο Όμηρος τον Οδυσσέα τον αποκαλεί γιο του Λαέρτου. Είναι ο Λαερτιάδης σε όλη την Οδύσσεια. Δεν υπάρχει θέμα. Όμως εδώ υπάρχει αυτή πάλι η γνώση της γλώσσας, η οποία μας υπενθυμίζει, μας λέει, για δες ξανά το όνειρο, το όνομα, διότι αν δεν εξετάσεις το όνομα του πατέρα, δεν θα δεις αν είναι γιος του. Είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, ας δούμε το Λαέρτη.